Καλησπέρα, τσικτικνέω, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing απρόσμενο παντελώς, αλλά η τύχη μας θέλει. Μέσω του αδερφού μου έφτασε στα χέρια μου ένα PSP, το οποίο κερδίθηκε σε ένα διαγωνισμό και λέω ευκαιρία να το κάνουμε unboxing, άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Λοιπόν, το πακέτο αυτό πωλείται από τον Γερμανό, με το παιχνίδι Grand Turismo μέσα όπως βλέπουμε, το Taken και το Grand Theft Auto Vice City, και μαζί με αυτό το δώρο του είχε και το Burnout Legends Pro Evolution Soccer 2014 και Prince of Persia. Πολύ καλό δώρο. Λοιπόν, αλλά δεν θα μείνω στο παιχνίδι, απλά σας τα δείχνω ως συνοδευτικό σαν γαρνιτούρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πακέτο, είναι το πακέτο της προσφοράς. Έχει μέσα το PSP 1004 CY, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και βγαίνει, αν θυμάμαι καλά, στα 110 ευρώ από το Γερμανό χριστουγεννιάτικη προσφορά. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Το κουτί είναι ψηλό, αδιάφορο γύρω γύρω, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, απλά έχει κάποια σχέδια με το Grand Turismo, ένα από τα παιχνίδια τα οποία πρώτα έπαιξε στο PlayStation το 1, το φοβερό παιχνίδι, και από πίσω κάποιες σκηνές. Ελληνικό από ό,τι φαίνεται, πολύ καλό αυτό. Πάμε να το δούμε. Το παιχνίδι, γυαλίζει, λοιπόν εδώ, Grand Turismo. Γενικά η σειρά Grand Turismo θα ήταν η μόνη σειρά για την οποία θα πρέπει να πραγματικά ένα PlayStation, συν κανένα 2-3 παιχνίδια από τον God of War, τίποτα άλλο. Αλλά, λοιπόν, γιατί είναι φοβερές σειρές και μακάρι να μπορούσαμε να το απολαύσουμε ταυτόχρονα και στα PC μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί του. Το συγκεκριμένο κουτί θα το πάρετε μόνο να αγοράσετε μόνο το PlayStation Portable. Λοιπόν, κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της εταιρείας, από που γίνεται η διανομή για παράδειγμα. Δίποτα φοβερό και τρομερό για το κουτί. Πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πως είναι μέσα. Λοιπόν, πρώτη επαφή θα έχουμε με τα manual. Πρώτο manual, έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης. Είναι και στα ελληνικά, όπως μπορείτε να δείτε. Να σου δείξω κιόλας πως είναι μέσα πριν να το βάλω στην άκρη. Έχει κάποιες εικόνες ανάλογα με το τι κάνει το PlayStation, σαν στα μενού του, το ρεύμα του, και τα λεπτομερέστατο και στα ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε κάποιες εγγυήσεις, ξενόγλωσσες είναι πιο πολλές από αυτές. Έχει ελληνική εγγύηση κάποιο, προφανώς έχει την εγγύηση της απόδειξης του καταστήματος που το πήραμε, αλλά είναι και τα κλασικά εγχειρία εγγύησης που υπάρχουν μέσα. Και επίσης πώς να κάνουμε registration το PSP μας στο Sony Network, στο PSN. Λοιπόν, δεν το έχω ξαναπεί, αλλά σας το λέω μία και καλή. Όσοι έχετε PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita και PSP ίσως, αλλά κυρίως στις μεγάλες κονσόλες, αξίζει να δώσετε 50 ευρώ το χρόνο και να κάνετε μια σύνδεση για το network, όχι μόνο για τα multiplayer, αλλά λόγω της προσφοράς. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μέσα στις πρώτες 10 μέρες τα λεφτά που θα δώσετε θα τα βγάλετε σε παιχνίδια, γιατί κάνουν τρομερές προσφορές. Και μάλιστα πρόσφατα διάβαζα ότι το PlayStation 3 θα βγάλει δώρο το Infinite, το Bioshock Infinite και μερικά παιχνίδια ακόμα προς το κοινό που το υποστηρίζει μέχρι τώρα. Πραγματικά τρομερές προσφορές, αν σκεφτείτε ότι κάθε παιχνίδι έχει γύρω στα 20 με 30 ευρώ αυτή τη στιγμή για τρομερά παιχνίδια, τρομερούς τίτλους, όχι με τίτλους της πλάκας που έχουν περάσει 10 χρόνια και δεν παίζει πια κανένας, παιχνίδια τα οποία αξίζει να έχετε συλλήσει και να τα έχετε παίξει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας. Γι' αυτό όσοι έχετε PlayStation, μην λυπηθείτε, 50 ευρώ το χρόνο δεν είναι τίποτα, πίνετε παραπάνω σε καφέδες και σε τσιγάρα. Οπότε δοκιμάστε. Πάμε να δούμε, να μην περιλογώ τι έχει μέσα στο πακέτο. Δηλαδή το πακέτο δεν έχει πάρα πολλά πράγματα. Ένα φορτιστή
1500 mAh, AC adapter, 5V. Προφανώς η μπαταρία που έχει το PlayStation, το οποίο κάνει convert ο συγκεκριμένος adapter. Και πάμε να δούμε αυτό καθεαυτό το μοντέλο. Βάζω το κουτί δημοσιογράφη, γενικά με τα κουτιά δεν τα πάω και πολύ καλά. Όπως συγμένα. Και αυτό εδώ είναι το PSP μας. Βλέπουμε το πρώτο πράγμα που πρόσεχα πάντα στα PlayStation, το Portable, ήταν ο αναλογικός μου κλώσσα εδώ. Αν και είναι τουλάχιστον στο πρώτο PlayStation Portable που έπεσε στα χέρια μου, είναι αρκετά, ήταν αρκετά αυλό. Το συγκεκριμένο φαίνεται ότι έχει μια καλύτερη αίσθηση, έτσι όπως το νιώθω. Ο σταυρός, πολύ καλύτερος σχεδιασμός. Έτσι όπως το βλέπω, τα πλήκτρα του σταυρού θυμίζουν το χειριστήριο, την αίσθηση του χειριστήριου του PlayStation 4. Μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, η οθόνη του. Θα σας γελάσω, δεν είμαι σίγουρος στο συγκεκριμένο μοντέλο, δεν νομίζω να έχει η οθόνη αφήσει. Το PlayStation V τα έχει όμως. Λοιπόν, τα button του εδώ. Και κάτω, δεν φαίνεται, αλλά το πω όσο πιο κοντά γίνεται, έχουμε το Start, το οποίο είναι προφανώς αφής, το Select, το οποίο είναι αφής, Volume Up και Volume Down, τα οποία προφανώς είναι, μάλλον όχι, ψέματα, δεν είναι αφής, πατιούνται, έχουν από κάτω μοχλό. Μοιάζει να είναι αφής η οθόνη, αλλά είναι αναλογικά τα κουμπάκια, θα πούν από κάτω όχι αισθητήρες, έχουν κανονικά τα νιώθεις το τάκτη τους. Λοιπόν, στο πάνω μέρος βλέπουμε την υποδοχή για την κάρτα, για να βάζουμε, να κάνουμε save τα παιχνίδια μας ή για να φορτώνουμε παιχνίδια ή για οτιδήποτε αρχεία θέλουμε να δούμε στο PlayStation, μια που είναι ένας πάρα πολύ καλός media player και μπορούμε να ακούμε μουσική, να βλέπουμε κάποιο βίντεο. Λοιπόν, από δίπλα έχουμε, να δω, αισθητήρες λιχνίες λειτουργίας και νομίζω είναι της μπαταρίας και το on-off. Έχουμε εδώ που μπαίνει η υποδοχή για τα ακουστικά, mini USB για το φορτιστή προφανώς και για οτιδήποτε άλλο αξεσουάρ. Κάτι άλλο πάνω δεν βλέπω. Στα πλαϊνά όχι. Οι σκανδάλες το εδώ πέρα. Στο κάτω μέρος του έχουμε το πλήκτρο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το πλήκτρο on-off, on-off και hold, ναι. Α, συγγνώμη, πάνω δεν είναι για τα ακουστικά υποδοχή, προφανώς, αν και δεν είμαι εξοικειωμένος, είναι κάποια άλλη σύνδεση. Η πραγματική σύνδεση για τα ακουστικά είναι στο κάτω μέρος, το βλέπουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, και αν δεν κάνω λάθος, κάπως θα πρέπει να ανοίγει, ορίστε. Λοιπόν, για να βάζουμε τα CD με τα παιχνίδια. Πραγματικά πολύ καλή κατασκευή. Το πίσω μέρος είναι matte, δεν λερώνει. Και η οθόνη του πραγματικά νομίζω λερώνεται αρκετά εύκολα. Έχει μπροστά ηχεία, μικρόφωνο δεν είμαι σίγουρος, κάπου πρέπει να έχει, αλλά και πάλι δεν νομίζω. Αλλά η χιάκια έχει σίγουρα εδώ πέρα για να ακούγεται ο ήχος. Τώρα βέβαια είναι αρκετά μικρά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευή και έρχεται μαζί με ένα φορτιστή. Υπάρχουν πολλά αξεσουάρ για να το εξοπλίσετε. Από κάτω βλέπουμε και μια θήκη για να βάζουμε το λουράκι για το χέρι μας, προφανώς, για να μην το χάνουμε, να μην μας πέφτει οτιδήποτε. Λοιπόν, αξεσουάρ υπάρχουν πάρα πολλά. Αν και πλέον η γενιά του PSP σιγά σιγά βλέπω ότι φθήνει, ειδικά μετά την αναγέννηση του PS Vita, γιατί το PS Vita συνδέεται με το PlayStation 4, οπότε είναι η ιδανική κονσόλα, εκτός του ότι έχει μια οθόνη αφής. Η τιμή του είναι αρκετά καλή, γύρω στα 150€, μόλις 50€ πιο ακριβό από αυτό. Και προφανώς μπορείς να το συνδέσεις με το PlayStation 4 που είναι ένα μεγάλο ατού. Λοιπόν, αυτό ήταν το PlayStation Portable. Να βάλω και τα παιχνίδια εδώ πέρα που... Να βάλω και τα παιχνίδια λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Gran Turismo, Prince of Persia, τα παιχνίδια που είναι αρκετά φθηνά, γύρω στα 10€ το ένα. Λοιπόν, να σκεφτείτε ότι είναι καλή προσφορά, παίρνετε ένα PlayStation με 110€ Portable και 3 παιχνίδια.
Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, να το εκτοπίσω όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, PlayStation Portable, μια πολύ καλή προσφορά. Έτυχε να πέσει στα χέρια μου, αν και δεν θα αγόριζα ποτέ προσωπικά ένα PlayStation Portable, ίσως αν ήταν δική μου επιλογή να έπαιρνα ένα PlayStation Vita. Πολύ καλή κονσόλα, αρκετά αξιόπιστη. Λοιπόν, και εκτός από παιχνίδια μπορείτε να το έχετε και σαν ένα media player να κάνετε τη δουλειά σας. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμησή σας. Πατήστε ένα like, ένα subscribe ή οτιδήποτε, αφήστε ένα σχόλιο σας. Θα χαρώ να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.